Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο ναυπηγείο πυρηνικών υποβρυχίων της Bay Systems στην Αγγλία προκάλεσε μεγάλη ζημιά στην υποδομή. Μία υποδομή που φέρει μεγάλη στρατηγική σημασία διότι είναι η μόνη στην οποία μπορούν να ναυπηγηθούν τα νέα πυρηνοκίνητα υποβρύχια του Βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού. Αν και δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς, πολλές πηγές προτείνουν πως έχουμε να κάνουμε με δολιοφθορά, πίσω από την οποία κρύβονται ρώσοι από τέρ. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ξένα μέσα, η μεγάλη φωτιά στο ναυπηγείο Devonshire Dock Hall της αμυντικής εταιρεία Bay Systems ξεκίνησε πριν λίγες ώρες και ήδη έχει γίνει πρώτο θέμα σε ολόκληρη τη Δύση. Το ναυπηγείο βρίσκεται στην πόλη λιμάνι Barrow Inferness της βορειοανατολικής Αγγλίας. Υλικό που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνική δικτύωση δείχνει τεράστια σύννεφα καπνού συνοδευόμενα από φλόγε σε διάφορα σημεία του κτηρίου. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πω το ναυπηγείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα από τα λίγα παγκοσμίω που μπορεί να αναυπηγήσει πυρηνικά υποβρύχια. Πυκνό μαύρο καπνό λέγεται πω κάλυψε ολόκληρη την γύρω περιοχή, αναφέρουν αυτόπτε μάρτυρε που διαμένουν μόνιμα στην πόλη λιμάνι τη Βόρειο-Ανατολική Αγγλία. Κάποιοι ανέφεραν πως άκουσαν και ισχυρές ανατινάξεις τη στιγμή της έναρξης της φωτιάς. Όσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους του ναυπηγείου, πληροφορίες υποστηρίζουν πως τη νύχτα που συνέβη το περιστατικό εργάζονταν στην υποδομή περίπου 200 άτομα. Ένα εκπρόσωπος τη Bay Systems διαβεβαίωσε πω ολόκληρη η περιοχή γύρω από το ναυπηγείο έχει κοινωθεί και πω όλοι είναι ασφαλεί. Αν και οι πολίτε τη περιοχή έλαβαν εντολή να μείνουν στα σπίτια του, η τοπική αστυνομία ανέφερε πω δεν υπάρχει κίνδυνο διαρροή ραδιενεργεία. Οι βρετανικέ αρχέ εξήγησαν πω ζήτησαν από του ντόπιου να κλείσουν τα παράθυρά του για να μην εισέλθουν στα σπίτια του σωματίδια μετάλλου κλπ. Μια μεγάλη έρευνα έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιε ώρε οι Βρετανοί σε συνεργασία με την Bay Systems για να βρεθεί η αιτία πρόκληση αυτή τη πυρκαγιά. Όπως προαναφέραμε, πολλές πηγές προτείνουν πως Σαμποτέρ κρύβονται πίσω από αυτή την καταστροφική φωτιά, ίσως ρωσικής καταγωγής. Παρά την ενεξελίξη έρευνα, τα τμήματα του ναυπηγείου που δεν επηρεάστηκαν από το συμβάν συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά, ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία. Οι υπηρεσίε ασφαλεία έχουν σημάνει συναγερμό κατά μήκο όλη τη Ευρώπη αφότου η Ρωσία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί ένα νέο όπλο εναντίον τη γυραιά Υπήρου, την δολιοφθορά, κοινό σαμποτάζ. Οι ευρωπαϊκέ αρχέ υποπτεύονται πω η Μόσχα κρύβεται πίσω από μια σειρά μυστηρίων πυρκαγιών και επιθέσεων σε υποδομέ στα βαλτικά κράτη, στη Γερμανία, στη Βρετανία, ακόμη και στην Ελλάδα. Για να δούμε τι αναφέρει το πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του The Guardian. Όλα ξεκίνησαν όταν μία φωτιά σε ένα κατάστημα IKEA στο Βίλνιους της Λιθουανίας τράβηξε το ενδιαφέρον των αρχών της χώρας. Μετά από έρευνες της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, ο Πολωνός Πρόεδρος Donald Τούσκ Δήλωσε πως μπορεί ο υπέτειος της πυρκαγιάς να είναι κάποιος ξένος σαμποτέρ. Οι αρχές υποπτεύονται, ρωσική εμπλοκή και σε άλλα παρόμοια περιστατικά. Μία φωτιά στο ανατολικό Λονδίνο, μία πυρκαγιά στην Πολωνία που κατέστρεψε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, μία προσπάθεια δολίου στην Βαυαρία της Γερμανίας και αντισημιτικά γκράφητη στο κέντρο του Παρισιού. Αν και δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να υποδεικνύουν ότι αυτές οι δράσεις έγιναν εντός του πλαισίου μιας συντονισμένης επιχείρησης, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρώπης θεωρούν πως μπορεί να αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης εκστρατείας σαμποτάς της Μόσχας με στόχο την αποσταθεροποίηση της δύση. Οι αρχές αναφέρουν πω παρόμοιε τακτικέ εφαρμόστηκαν και κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου, τόσο από την πλευρά του ΝΑΤΟ όσο και από την πλευρά τη Μόσχα. Το περασμένο μήνα δύο Γερμανοί πολίτες με ρωσική υπηκότητα συλλήφθηκαν ως υποπτή για σαμποτάζ. Η γερμανική αστυνομία ανέφερε πως συγκέντρωσε στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι δύο άντρες σχεδίαζαν επιθέσεις δολιοφθοράς σε κάποια σημεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης έναντι μια στρατιωτικής βάσης στην Βαυαρία. Ο κύριος υποπτός υπόθηκε πως ετοιμάζεται να προκαλέσει έκρηξη και κατ' επέκταση πυρκαγιά. Το δημοσίευμα της The Guardian παραθέτει και μία περίεργη κατάσταση που εκτελήχθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα. Αρκετά σχολεία στην Αθήνα εκενώθηκαν μετά από απειλές ανατύναξης βομβών σε αυτά. Εν τέλει η ελληνική αστυνομία έκρινε πως αυτές οι απειλές ήταν ψευδείς και αποκάλυψε πως συνδέονταν με ένα ρωσικό σερβερ. Οι αρχές της χώρας μας πιστεύουν πως στόχος των Ρώσων ήταν να διαταράξουν την δημόσια τάξη. Κάτι παρόμοιο έγινε τόσο στην Λιθουανία όσο και στην Ολλανδία, με την Ευρωπαϊκή Αστυνομία να είναι πλέον σίγουρη ότι πίσω από αυτά κρύβεται η Ρωσία και το πλάνο τη να προσπαθήσει να φοβήσει χώρε του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευρέω γνωστό από τη στρατιωτική ιστορία ότι το σαμποτάζ είναι μια έκφανση του πολέμου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα αναλόγω τη έκταση και του στόχου που θα προσβληθεί να επηρεάσει την εξέλιξη των επιχειρήσεων στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία, εάν πραγματοποιηθεί σαμποτάζ στο έδαφο ενός υποτιθέμενου ουδέτερου μέλους του ΝΑΤΟ, που παρέχει βοήθεια στο Κίεβο για να πολεμήσει εναντίον τη Μόσχα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση τη σύγκρουση. Μια πρόσφατη πυρκαγιά σε εργοστάσιο μία επαντρωμένων αεροσκαφών στη Λετωνία, που παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, είναι ένα παράδειγμα τέτοιας πιθανή δο η συγκαλυμμένη φύση τη διαφθορά καθιστά δύσκολη την απόδοση ευθύνων σε κάποιο κράτο. Στην προκειμένη περίπτωση, το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ μπορεί να επικαλεστεί το θυγόμενο κράτο, αν και αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη πόλεμο, αλλά διαβούλευση μεταξύ των συμμαχικών κρατών. Η αιτία τη πυρκαγιά στο εργοστάσιο Ντρόουν είναι άγνωστη, αλλά οι πληροφορίε αναφέρουν ότι δεν ήταν εμπρισμό. Εάν επιβεβαιωθεί η δολιοφθορά και αποδοθεί σε ρωσικό κρατικό παράγοντα. Η σύγκρουση Ρωσία-Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί και να συμπεριλάβει πολλά κράτη του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία έχει εμπλακεί σε μία σειρά από πράξει δολιοφθορά και δολοφονιών συνεργατών κατοχικών αξιωματούχων σε εδάφη που κατέχονται από τη Ρωσία. Μερικέ από αυτέ τι πράξει έχουν διαπραχθεί από Ουκρανού πατριώτε που πιστεύουν ότι διεξάγουν έναν πόλεμο αντίσταση στη ρωσική κατοχή. Σκεφτείτε τη δολοφονία τη Ντάρια Ντουνγκίνα στι 20 Αυγούστου 2022 από παγιδευμένο αυτοκίνητο στην περιφέρεια τη Μόσχας. Η έρευνα τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλεία κατονόμασε μια Ουκρανή ω ύποπτη. Εάν επρόκειτο για το λιοφθορά και μπορούσε να αποδεχτεί η κρατική ευθύνη τη Ρωσία, η Λετωνία και το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να λάβουν μια σημαντική απόφαση για το πώ να απαντήσουν. Η ΑΣ παρέχει ένα βολικό πλαίσιο αλλά το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωση από το ίδιο το ΝΑΤΟ τη σύγκρουση Ρωσία-Ουκρανία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Τέλο από τα παραπάνω, διαφαίνεται πόσο αμήλικτο είναι ο πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τα λεπτά όρια μεταξύ τη κατηγορία και τη απόδειξη αυτή ενό κράτου ω υπέτειο δολιοφθορά από αυτή τη ενέργεια ενό μεμονωμένου ατόμου ή γκρουπ ατόμων που δεν είχαν πάρει κάποια κρατική εντολή να τον διαπράξουν το και ενέργησαν από μόνα τους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.